πάμε. Νεκταρία μου, κορίτσι μου, ομορφιά μου. Καλημέρα σας. Λουλούδι της. Τι κάνεις, Νεκταρία μου. Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. Τι κάνετε. Καλά είμαστε εδώ. Σήμερα σας υποδέχομαι από την αυλή του σπιτιού μου. Τι ωραία. Βλέπετε, έχω φέρει εδώ όλη την άνοιξη, όλα τα λουλούδια, όλα τα βότανα. Σαραντοβότανο το λέτε και είναι ένα... Σαραντοβότανο. Ένα... Είναι ρόφημα αυτό. Θα σου πω γιατί το χρησιμοποιούμε σε τρεις διαφορετικές μορφές. Αλλά θα σας τα πω όλα. Ναι. Καταρχάς να σας πω ότι επέλεξα σήμερα να σας κάνω το σαραντοβότανο λόγω της εποχής που διανύουμε, που τώρα η απολύμανση και η καλή υγεία είναι στην πρώτη γραμμή. Το σαραντοβότανο είναι η κατάλληλη στιγμή να σας ενημερώσω γι' αυτό. Είναι μία πολύ παλιά συνταγή από την Κρήτη, το οποίο έχει 40 βότανα και δέντρα, τα οποία οι παλιές νοικοκυρές το έφτιαχναν αυτή τη μέρα, την ημέρα της Πρωτομαγιάς και όλο το Μάη, που τώρα η Άνοιξη είναι ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης, όλοι οι φύση είναι ανθισμένοι και όλα αυτά τα βότανα μπορούμε να τα βρούμε αυτή την εποχή. Μάλιστα. Μ' ακούτε? Ναι. Πού βοηθάει? Πού βοηθάει και πώς το χρησιμοποιούμε, το αφήνουμε να ξεραθεί, το πίνουμε? Θα σας πω. Καταρχάς να σας πω ότι το χρησιμοποιούσαν με τρεις τρόπους. Την παραμονή της Πρωτομαγιάς, εχθές δηλαδή το απόγευμα, έβγαιναν στα βουνά, στα λαγκάδια και έβρισκαν όλα αυτά τα βότανα και τα έβαζαν σε μία πύληνο, σε ένα πύληνο δοχείο μαζί με γάλα και μέλι. Το γάλα και το μέλι ήταν επίσης συμβολικό, διότι η μέλισσα θεωρούσαν ότι για να φτιάξει το μέλι είχε φάει από 40 βότανα. Επίσης, το πρόβατο ή η κατσίκα για να βγάλει το γάλα επίσης είχε φάει από 40 βότανα. Έτσι λοιπόν ήταν συμβολικό. Το άφηναν όλο το βράδυ στην ταράτσα του σπιτιού για να αστροφεγγίσει, που λένε, να το δουν τα αστέρια. Και την επόμενη μέρα το σούρωναν, εδώ πέρα έχω φτιάξει, το σούρωναν και έτρωγε από αυτό σαν γλύκισμα όλη η οικογένεια και όποιος επισκεπτόταν εκείνη την ημέρα το σπιτικό. Αυτό λοιπόν έφερνε καλή τύχη και καλή υγεία. Πώς το τρώγανε σαν γλύκισμα, Νεκταρία μου? Σούρωναν εδώ πέρα, βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχω τα βότανα. Άρα ουσιαστικά πίνανε το γάλα. Ναι, το σούρωναν και έβαζαν μέσα καρύδια, αμύγδαλα, σουσάμι και το έτρωγαν. Α, είναι και αφροδισιακό αυτό. Ναι, οι άλλες χρήσεις λοιπόν. Το μυαλό σου ήταν όλο. Στο πονηρό πάει. Αφροδίτη. Έλα, λίγα ωραία μου, πες τη λύση. Ωραία. Τι. Ναι, προχωράμε. Οι άλλες χρήσεις λοιπόν που το έκαναν είναι ότι το έβραζαν πάλι σε πύληνο δοχείο το οποίο ήταν αχρησιμοποιητό και με αυτό το έπιναν σαν βραστάρι που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη, σαν ρόφημα, το οποίο κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία και επίσης έκαναν λουτροθεραπείες. Οι πρακτικές μέες έκαναν μπάνιο το νεογέννητο, έκαναν το πρώτο μπάνιο του νεογέννητου, γιατί όλα αυτά τα βότανα έχουν και απολυμαντικές ιδιότητες. Οπότε το έκαναν και για αυτό το λόγο, αλλά και γιατί θεωρούσαν ότι το νεογέννητο θα έπαιρνε όλη τη δύναμη της Κρήτης μέσα από αυτό το μπάνιο. Ωραίο. Τι ωραίο. Επίσης, τι ωραία παράδοση. Όσοι άνθρωποι υπέφεραν από διάφορες νοσήματα, από δερματικά νοσήματα, έκαναν λουτροθεραπεία μέσα σε αυτό, γέμιζαν μία σκάφη και τους έβαζαν μέσα για μισή ώρα. Θέλω να σας πω ότι όλες αυτές οι λαϊκές παραδόσεις περνάνε από γενιά σε γενιά, συνήθως μέσα από τραγούδια ή μαντινάδες, από παραμύθια. Έτσι εμείς λοιπόν σήμερα γνωρίζουμε όλα αυτά τα βότανα που χρειάζεται το σαραντοβότανο μέσα από μία μαντινάδα. Να την ακούσουμε, Νεκταρία μου. Ένα μικρό κομμάτι, είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Σαν την υγειά σου έχασες και θες να την κερδίσεις, μόνο με βότανα της γης θα την ξαναποκτήσεις. Φύλλα κυτροπορτοκαλιάς, άρωμα από λεμόνι, ανερατζιά, μανταρινιά, ξεροστικό κιδόνι. Περιγράφει παρακάτω όλα τα βότανα, που είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό δεν θα σας το πω όλο. Εσύ και το στο έχεις τέλος... φτιάξει, Νεκταρία ναι, μου. Έχω εδώ όλα τα βότανα. Στο τέλος η μαντινάδα λέει,
όλα ετούτα βράσετα και βάλτα σε μια σκάφη και διώξα από το κορμάκι σου τσιπώνους και τα πάθη. Να τα, ρε. Να τα, Νεκταρία, πας για βουλευτής Κρήτης. Εγώ αυτά πιστεύω. Ναι. Είναι η δύναμη της φύσης. Βέβαια, παιδιά. Που προφανώς... Και όλα τα φάρμακα έχουν βάσει εκεί. Και επιστρέφουμε σε όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι πέραν του Σαρανταβότανο είναι μια λαϊκή παράδοση ή ένα παραμύθι, ας πούμε, έχει μεγάλη δόση αλήθειας, έχει πραγματικότητα, γιατί όλα αυτά τα βότανα έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι έχουν πολύ ευεργετικές ιδιότητες και μάλιστα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται στη βοτανολογία και στη φαρμακευτική. Ποια βότανα έχεις μάλιστα... χρησιμοποιήσει, λίγο για να καταλάβουμε. Λοιπόν, θα σας πω, θα σας τα διαβάσω γιατί είναι πολλά, για να μην τα ξεχάσω. Μυρτιά, μαλωτήρα, θυμάρι, θρούμπι, κυπαρίσι, φασκόμηλο, χαμομήλι, δίκταμο, λισκούνι, αρισμαρί, αμπερόριζα, φύλλα σικιάς, ρόζα άγρια τριανταφυλιά, λουίζα, γαϊδουράγκαθο, δάφνη, ρίγανη, γιώσμο, ματζουράνα. Κανονικά τώρα καταλαβαίνετε ότι μια εταιρεία έξυπνη που ασχολείται με την μαγική πρώτη ύλη από την μαγική γη της Κρήτης θα έπρεπε να στηριχτεί πάνω σε αυτό με μια έρευνα ίσως. Και να... Εγώ τώρα θέλω να πάρω το σαρανταβότανο. Θέλω να το βρω. Υπάρχει να σου πω, Φέη, ότι κάποιες εταιρείες έχουν κάνει σε αποξηραμένη μορφή σε φακελάκια το οποίο μπορούμε να το βρούμε. Μάλιστα, και να... Προς το παρόν να μας στείλεις εσύ. Δεν μας στείλεις καμία ταμιά. Να σας στείλω, έχω έτοιμα αποξηραμένα. Μπράβο. Να σας πω και κάτι άλλο, ότι έφτιαξα και ένα αρνάκι εδώ. Μπράβο, κόλλα. Για να πάει κάτω το ζώο. Για να πάει κάτω το χόρτο, να πούμε. Έτσι. Τις προάλλες κίνησε για την Αγγλία με τα παιδιά. Έκανε 11 χιλιόμετρα, είδε μεταξύ να γυρίσει. Μπράβο, ρε Νεκτάρια. Είναι αρνάκι πάνω σε κλιματόβεργες. Ωραία. Είναι τα κλίματα από το αμπέλι, το οποίο εκεί πέρα στο στούντιο έχετε κοντά. Παιδιά, είναι τέλειο, υπέροχο, είναι το πιο νόστιμο, πανεύκολο. Απλώνουμε τις κλιματόβεργες, τα κοτσάνια ξερά πάνω στο ταψί και το αλάτι στο αρνί και το αφήνουμε για 2 ώρες στους 200 βαθμούς. Αυτό είναι όλο. Είναι Νεκτάρια, το αρνί. Ο γιος σου πού είναι? Ο μικρός. Παύλα, έφαγε το αρνί. Η γη μου είναι και οι δύο μέσα. Κάτω και βλέπουν ήλιο. Από την τηλεόραση. Κάτω από τον ήλιο αράζουνε. Τα φιλιά μας. Εμένα μου στέλνει, σε παρακολουθεί πάρα πολύ όλα τα βιντεάκια που ανεβάζει η Αφροδίτη. Καλά, και μου έχω τρελαθεί. Έχει τρέλα με το γιο σου τον έναν. Δεν υπάρχει. Η βόλτα στην παραλία που κάνατε, που πήγατε τόσα χιλιόμετρα. Τι ωραία που είσαστε. Αφροδίτη, άμα σου πω μετά πώς γύρισε, τα τελευταία χιλιόμετρα μου λέει δεν αντέχω άλλο. Εν τω μεταξύ, επειδή σ' άκουσε η Αφροδίτη την προηγούμενη φορά που μιλούσες για αυτόν, ότι τον είδες στην γαριδομακαρονάδα, μπαίνει στα πλάνα. Μαμά, η Αφροδίτη έχει παιδάκια να έρθουν να παίξουμε και κυρία Αφροδίτη μου. Άμα πάνε όλα καλά, θα έρθουμε Κρήτη, άμα λυθούν πρώτα τα μέτρα. Πρώτα ο Θεός. Ναι, να είμαστε καλά, πάνω λοιπόν, από όλα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Νεκταρία, σήμερα μαζί. Πολλά φιλάκια. Γεια, Νεκταρία. Γεια στα παιδιά. Καλό μήνα.